Μία η διαπραγμάτευση για την ονομασία των Σκοπίων, το λεγόμενο Σκοπιανό, από την άλλη Τουρκία και βεβαίως η κατάσταση σε ό,τι αφορά στο, στο προσφυγικό, στους πρόσφυγες και τους μετανάστε στη χώρα μας. Θέλω να ρωτήσω το εξή: το πώς παρακολουθείτε εσείς όλη την πολιτική που ξεδιπλώνει όσο πηγαίνει και προς τις κάλπες η Τουρκία, καθώς μπορεί οι τόνοι να ανεβαίνουν, η προκλητικότητα να δίνει και να παίρνει. Πολλοί όμως α, λένε ότι ενδεχομένως αυτό το α, λεγόμενο θερμό επεισόδιο για το οποίο ανησυχούμε όλοι, να είναι και ένα ενδεχόμενο άνοιγμα των συνόρων από την πλευρά της γειτονική μας χώρας. Όσο αφορά αυτό, και θα το πω στα γρήγορα, το να χρησιμοποιείς ανθρώπους κατατρεγμένους ε, από τον πόλεμο για να πιέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώτα και κύρια την Ελλάδα, δεν είναι προσφυγικό. Είναι, ε, θα έλεγε κανένα, διατάραξη τη ε, παγκόσμια ένωμη τάξη. Mm -hmm. Και θέλω να τελειώσω με αυτό. Ε, υπάρχει μια εθνικιστική ρητορική κατά τη διάρκεια των εκλογών στην ε, Τουρκία. Άλλωστε και οι δύο βασικοί υποψήφοι, δηλαδή και ο πρόεδρος Ερντογάν, αλλά και ο, η βασική του αντίπαλος είναι σε ένα, στο ίδιο πλαίσιο, ευρύτερο, με διαφορετικότητα βέβαια, μεγάλη διαφορετικότητα σε σχέση με τον πρόεδρο του τον Γκάν, πολύ πιο έντονο από, τον, από, την άλλη την μεριά. Και βεβαίω η διαχείριση του προσφυγικού δεν διευκολύνεται από την ένταξη, μετα, ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο, λοιπόν. αλλά με αυτό ζούμε. Συγχρόνως, δεν έχουν απαλληφθεί οι αιτίε που γεννούν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Δηλαδή, πόλεμο στη Συρία υπάρχει. Ε, Παλαιστίνη, νέο, νέα ε, ανάφλεξη. Στο Αφγανιστάν, πριν δύο μέρε, σκοτώθηκαν 60 άνθρωποι mm. στην Τένια. Στην Αφρική, ε, λιμοκτονούν άνθρωποι και έρχονται ε, προ την Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχει μια ολιστική λύση, η οποία να σταματάει. Αλλά μέχρι τα τότε. Mm. Έχουμε το άλλο που δεν έχουμε. Δηλαδή. Την αναγκαστική κατανομή του βάρους σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι λόγια. Αλλά θα πρέπει κάποιοι πρόσφυγες να πάνε στην Ουγγαρία, Υμου. δεν τις επιλέγω τις χώρες ε, έτσι, ε, κάποιοι πρόσφυγες να πάνε στην Πολωνία, και, με, και από την άλλη μεριά να βοηθηθεί η Τουρκία, ώστε να διατηρηθούν... Ε, Αρκετοί από αυτού του ανθρώπου και να βελτιώσουν τι συνθήκε. Από την άλλη, η, η Αθήνα τι περιθώρια χειρισμών έχει κάνει, κύριε Υπουργέ. Έχουμε ακούσει και εσά από την στιγμή που αναλάβατε. Παρακολουθούμε όπω παρακολουθεί όλο ο κόσμο, πώ έχει η κατάσταση. Και αρκετοί, μάλιστα, είτε βουλευτέ σα είτε ε, και μέλη τη κυβέρνηση, έχουν παραδεχτεί ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσει και ευθύνε και από την ελληνική πλευρά. Εγώ θέλω να σα πω το εξή. Καταρχήν. Το καινούριο, αν θέλετε, ποιοτικό στοιχείο που υπάρχει στη σχέση μας με την Τουρκία είναι ένας ανοιχτός διάβλος που έχουμε δημιουργήσει και που είναι τριμερής. Δηλαδή, η Ελλάδα, εγώ σαν υπεύθυνο Υπουργό, ο Τούρκος ο ομολογός μου και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω και του Επιτρόπου του κ. Αβραμόπουλου έχουμε δημιουργήσει, θα λέγε ένα τρίγωνο συνεννόησης. Έχω την αίσθηση, το παρακολουθούμε με την έννοια ότι τίποτα δεν είναι σταθερό στο προσφυγικό, ότι αυτό βοήθησε να μειωθούν δραματικά οι μεγάλες ροές στον Εύρο. πώς και... Και... είναι εδώ ήδη? Τώρα, για να λύσουμε και αυτό το, το ζήτημα. Τρεις τρόποι υπάρχουν ανάμεσα στο γεγονό, βέβαια ότι υπάρχουν πόλεμοι και ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη και mm. έχουμε τώρα την ε, διαχείριση. Αυτή η τρόπη είναι ότι με βάση και τη συνθήκη της ΕΓΕΝΕΒΗΣ εξετάζεις το άσυλο, άρα το κάνεις πολύ πιο γρήγορο και από εκεί και πέρα ή κάνει μετακαταστάσεις που είναι το ένα συζητιέται το ποσό αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη γνώμη μου είναι μικρό αυτό που συζητιέται mm -hmm. κάνεις επιστροφές εθελούσιες ή με βάση τη δήλωση ή κάνεις ένταξη. Αυτά τα τρία είναι το ζήτημα. Να. Πώς είναι αυτή τη στιγμή Έχουν οι πρόσφυγες... Υπάρξει. Έχουν υπάρξει όμως εδώ. Καθυστερήσει, εγώ δεν θα πω ότι δεν αποκλείονται. Κατά το υπάρξει. παρελθόν στο άσυλο. Όχι, όχι εγώ και, δεν δεν, και τώρα, και τώρα, με συγχωρείτε, μην τα, μην τα ρίχνουμε τώρα. Εμεί ξε, ξεκίνησε η Ευρώπη και η Ελλάδα μέσα σε αυτή, πλήρωσαν ανέτοιμη το 2015. Στήθηκαν δομέ. Έχουμε τη γραφειοκρατία τη Ευρώπη, έχουμε τη γραφειοκρατία την ελληνική. Mm -hmm. Και το θέμα δεν είναι ποτέ δεν θα σε επαρκεί. Όσο υπάρχουν αυτά τα πράγματα, αν γυρίσουμε στο 2000, ξέρω εγώ, 1980, αλλά δεν πρόκειται να γυρίσουμε. Σημασία έχει η προσπάθεια που κάνει και πώ μπορεί να ανταποκρίνεσαι. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Αν εμεί τι λέμε, να αυξήσουμε κατά 200 άτομα τους, ε, την υπηρεσία πρώτη υποδοχή και την υπηρεσία ασύλου στα νησιά mm -hmm. και να προσανατολίσουμε τι επιτροπέ προσφυγών τουλάχιστον τις 8 από τις 20 που δημιουργούνται, σήμερα είναι 12, yeah. στα νησιά. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, ότι πολύ πιο γρήγορα οι άνθρωποι που είναι στα νησιά θα ξέρουν τι πρόκειται να τους συμβεί, αν θα περάσουν στην ενοχώρα, αν θα φύγουν για την, ξέρω, για την Πορτογαλία, τι, να, τι να, να σας πω, ή αν θα επιστραφούν είτε στην Τουρκία είτε στο Πακιστάν. Yeah. είχα μια συνάντηση με τον Πακιστανό ε, πρέσβη. Είχα και με τον πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Mm -hmm. Άρα θέλεις όλη τη βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση mm -hmm. και να το προχωρήσει. Το έχω καταφέρει εγώ αυτή τη στιγμή καλύτερα από ό,τι το έχει καταφέρει η Τασούλα Χρυστοτοτολοπούλου ή ο Γιάννη Ομπουζάλα. Όχι. Είμαστε στην ίδια γραμμή. Κάνουμε επιπλέον προσπάθειες. Χρειάζονται να, να, να ξεπεραστούν ζητήματα. Εγώ θα λέω δηλαδή ότι το πρώτο ζήτημα που πρέπει να ξεπεραστεί για να προχωρήσουν πιο γρήγορα πέρα του ασύλου, είναι η εξαιρετική γραφειοκρατία που υπάρχει σε μας και στην Ευρώπη uh -huh. και η διεθνής πίεση της στην Τουρκία αλλά και στην Ευρώπη να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει το Έχει. δικό της κομμάτι. Τώρα και εμείς πρέπει να κάνουμε πιο καλά το δικό μας κομμάτι. Αυτό είναι το βασικό. Άλαια. Λοιπόν, κλείνοντα, κύριε Υπουργέ, γιατί ο χρόνο τρέχει, το υπουργικό είναι σε δύο ώρε από τώρα. Στη θεματική θα είναι και η οικονομία, βεβαίω, κεντρικό ζήτημα. Η τέταρτη αξιολόγηση έκλεισε. Το πώ θα κλείσουν τα μνημόνια και, εν πάση περιπτώσει, τι θα περιέχει η επόμενη μέρα, το έχετε σαφέ ή είναι αποσαφηνισμένο. Το λέω τη γιατί βδομάδα, ακούμε διάφορα γι' αυτό. Αυτή τη βδομάδα που γίνεται το Eurogroup κλείνει η τέταρτη αξιολόγηση. Αυτό που έκλεισε είναι η τεχνική συμφωνία ποια είναι τα ζητήματα που είναι μπροστά μα. Το ένα ζήτημα είναι τι θα γίνει με το χρέο. Άρα έχουμε αυτό το δεύτερο θέμα. Που εκεί μπαίνει και το ζήτημα θα μείνει ή δεν θα μείνει το διεθνές νομιματικό ταμείο. Μα ενδιαφέρει είναι... κάτι περισσότερο από τα δύο. Ε, αν είναι να μείνει ή να φύγει το ταμείο. Όχι, ε, αυτό που μα συμφέρει είναι η όροι που θα αποπληρωμήσει η βιωσιμότητα του χρέου να είναι καλύτερη δυνατή, ώστε να μην φεύγουν λεφτά από την Ελλάδα τόσα πολλά και να ρίχνονται στην εσωτερική οικονομία. Αυτό είναι το, το δύο, mm -hmm. α το πούμε. Το τρία είναι ότι αφού θα βγει έτσι κι αλλιώ τον Αύγουστο, Το έχουμε καταφέρει. Το έχει καταφέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει καταφέρει καμιά άλλη, άλλη κυβέρνηση. Αφού θα βγει και μόνο σου, πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι με στι διεθνεί συμβάσει από τη μία τη, τη μεριά, αλλά θα σε οδηγεί και σε σταθερά μέτρα ανάπτυξη. Γι' αυτό το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Που έχει να πει σε ποιου τομεί θα επενδύσει, πώ θα επενδύσει mm -hmm. και τελικά το αποτέλεσμα αυτή τη ανάπτυξη. Ποιο θα κερδίζει, όλοι θα μου πείτε. Ναι, αλλά δεν πρέπει πρώτα και κύρια να κερδίσουν αυτοί οι οποίοι είναι πιο χαμηλά από όλου. Αυτό είναι το, 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 το βασικό μα. Αυτό είναι που έχουμε πει εμεί δίκαιη η ναι. ανάπτυξη ή όπω το λέω εγώ, αναδιανομή πρώτα και κύρια προ του ασθενέστερου. Αυτό είναι το θέμα. Αν αυτά τα τρία πράγματα mm -hmm. και πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι οι υπουργοί, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και η κοινωνία mm -hmm. σε αυτή την κατεύθυνση κάνουμε σοβαρά βήματα εγώ σας λέω και με λάθη και με αστοχίες αλλά έχει σημασία είναι να είναι περισσότερες επιτυχίες yeah. τότε με σιγουριά η Ελλάδα θα αρχίσει να κινείται σε άλλη κατεύθυνση. Μάλιστα. Επειδή αμέσω τώρα, αφού σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μα, θα μεταφερθούμε στο Καράκα να δούμε τα νεότερα εκεί από το εκλογικό αποτέλεσμα αλλά και το κλίμα όπω διαμορφώνεται. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κύριε Υπουργέ. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Θέλ, θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με την ε, επικοινωνία και την επικαιρότητα. Όλη η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται εντό αστερολέπτων στη Βενεζουέλα, α πούμε. Δεν μαθαίνει κανένα τι γίνεται στην Αργεντινή. Το γεγονό δηλαδή ότι ξαναζητάει η Αργεντινή με δεξιά κυβέρνηση. Μα τα έχουν πει αυτά. Λέω. Να ξαναμπεί ε, στο Διεθνέ Εγώ σα λέω να ξαναμπεί στο Διεθνέ Ταμείο. Δεν λέω αν, κάποια, έχουν αναφερθεί. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται τώρα εκεί και πέρα αυτά που ξέρω εγώ. Είναι ότι εκλέχτηκε ο Μαδούρο, δηλαδή, δηλαδή, ότι ο ηγέτη αντιπολίτευση λέει να ξαναγίνουν εκλογέ. Το καθήκον της μη επέμβαση πάνω σε μια άλλη χώρα είναι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε και πάλι κύριε Υπουργέ που είστε ήσασταν καλά. σήμερα εδώ μαζί μας. Για να μεταφερθούμε εμείς αμέσως τώρα στη Βενεζουέλα.